βλέπουμε για πρώτη φορά τη Μέρη Τσαγκαράκη, τη σύζυγο του γνωστού κοσμηματοπόλη Γιώργου Τσαγκαράκη, που συνελήφθη επειδή την παρακολουθούσε με την υποψία ότι τον απατά. Μετά το σάλο που έχει ξεσπάσει στη showbiz, εκείνη σπάει τη σιωπή της και δίνει τη δική της απάντηση αποκλειστικά στο Star. Σας ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό. Γιατί? Γιατί έχουν γίνει τόσα δικαστήρια, δεν έχετε εμφανιστεί και όλο αυτό που έχει προκύψει με τον σύζυγό σας. Mm-hmm. Τώρα με έχουν όντως καλέσει, γι' αυτό δεν είχα μιλήσει μέχρι τώρα. Ναι, σας κάλεσε ο πρόεδρος ως μάρτυρα. Για ποιο λόγο? Για την παρακολούθηση που ξέρετε όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Τελικά το γνωρίζετε ότι σας παρακολουθεί ο σύζυγός σας ή όχι? Όχι. Όχι. Δεν το μάθατε πώς? Όπως το μάθατε κι εσείς. Από τις ειδήσεις. Ξανθιά, εντυπωσιακή, με αναλογία ως μοντέλου και ιδιαίτερες στιλιστικές επιλογές. Ήταν τελικά η ζήλια εκείνη που οδήγησε τον εξπέρ των τηλεπολίσεων να την παρακολουθεί ή το έκανε για να την προστατεύσει, όπως λέει ο ίδιος? Για ποιο λόγο σας παρακολουθούσε, κυρία Τσαγκαράκη? Δεν θα επεκταθώ, παιδιά, σε κάτι άλλο, δεν θα σας πω κάτι άλλο. Ο ίδιος λέει ότι σας παρακολουθούσε για να σας προστατεύσει. Ναι. Okay. Δεν θα το σχολιάσω. Υποψιάζεται αυτός η ύπαρξη τρίτου προσώπου? Ό,τι και να υποψιάζετε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βρέθηκαν τέσσερις φωτογραφίες στο κινητό του αστυνομικού, δικές σας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε πόσες μέρες σας παρακολουθούσε? Υποψιάζομαι ή έχω μάθει, τέλος πάντων, γύρω στις 4 μέρες, κάπου εκεί. Ο 50χρονος κοσμηματοπόλης κατηγορείται ότι είχε προσλάβει αστυνομικό και του είχε δώσει εντολή να γίνει η σκιά της συζύγου του για να την προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, αφού μετέφερε κοσμήματα πολλών χιλιάδων ευρώ στο αυτοκίνητό της. Ναι. Εκείνη τη μέρα όντως μεταφέρατε κοσμήματα? Πάντα μεταφέρουμε. Πάντα. Και κάθε φορά έχει κάποιον να σας προστατεύει? Όχι, όχι. Ήταν όχι. Η πρώτη φορά? Ναι. Εσείς αυτόν τον αστυνομικό το γνωρίζετε? Όχι. Είπε πως ήταν μια φιλική εξυπηρέτηση. Καμία σχέση, δεν το ξέρω. Στο δικαστήριο τι θα υποστηρίξετε? Την αλήθεια. Ότι δεν το γνωρίζω. Και δεν ήξερα και την παρακολούθηση. Μόνο την αλήθεια. Το πρώτο δικαστήριο αναβλήθηκε. Και εδώ είναι η ανατροπή. Η Μέρη Τσαγκαράκη ζήτησε από τον εισαγγελέα να μάθει τι κατέθεσε όχι μόνο ο αστυνομικός που την παρακολουθούσε, αλλά και ο σύζυγός της. Για ποιο λόγο βάλετε το δικηγόρο σας να πάρει τις καταθέσεις? Τις χρειαζόμαστε για άλλο λόγο. Ούτε αυτό θα το αναλύσουμε τώρα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ σας? Το ρώτησε και ο πρόεδρος. Ανάμεσά σας τα πράγματα πώς είναι? Τίποτα άλλο. Θα τα μάθετε όλα. Η Μέρη Τσαγκαράκη, μιλώντας αποκλειστικά στο Star, δεν διέψευσε τις φήμες που τη θέλουν να περνάει κρίση στο γάμο της με το γνωστό κοσμηματοπόλη. Για ποιο λόγο δεν συνομιλήσατε με τον σύζυγό στο σπίτι να του πείτε τι κατέθεσε και θέλετε να πάρετε τα χαρτιά? Θέλω να πω, σας ζευγάρι στο σπίτι δεν μιλάτε. Σας είπα ότι αυτά δεν θα τα σχολιάσω. Οι σχέσεις σας είναι καλές. Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Μένει να δούμε αν το ζευγάρι θα εμφανιστεί τον επόμενο μήνα μαζί στο δικαστήριο ή χώρια.